Αδελφοί μου, χαίρετε. Χαρά στο κουράγιο σας που καλοκαιριάτηκα, στέκεστε τέτοια ώρα να ακούσετε το Λόγο του Θεού, ενώ μερικοί υπολείπουν ακόμη στις παραλίες. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να βάζουμε πολλές φορές τα πράγματα σε μια προτεραιότητα και τα μπάνια θα γίνουν, αλλά πρέπει μέσα στην επικίνδυνη εποχή αυτή να φροντίζουμε να φορτίζουμε τις μπαταρίες, διότι πάρα πολύ εύκολα ξεχνιέται ο άνθρωπος το καλοκαίρι. Και ξέρετε ότι λέει ένα, όπως λένε στον Εύρο, ένα μασάλι, ότι ο πόλεμος θα γίνει το καλοκαίρι που οι άνθρωποι θα είναι πιο χαλαροί. Είδατε ότι το θέμα σήμερα είναι από αυτά που αρέσουν συνήθως στον κόσμο, αλλά εμείς θα το θέσουμε πάλι σε ορθόδοξο πλαίσιο, γιατί όντως το κήρυγμα της Εκκλησίας είναι εσχατολογικό, δηλαδή μιλάει όλο για τα τελευταία, γιατί θυμάστε ότι το πρώτο κήρυγμα του προδρόμου ήταν «Μετανοείται, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Και κατόμητε ο Κύριος μας, έτσι ξεκίνησε το κήρυγμά του δηλαδή, σαν να σου λέει ότι άλλαξε ζωή, σταμάτα να σκέφτεσαι αυτά που σκεφτόσουν μέχρι τώρα και επεδίωκες, γιατί ήρθε το τέλος. Και το τέλος ήρθε από τότε που ήρθε ο Χριστός στη γη, ο οποίος άλλαξε τα πάντα, έφερε τα πάνω κάτω και με την προοπτική ότι κάποια στιγμή αυτό το κήρυγμα το σπουδαίο του Χριστού θα ξεχαστεί και πάλι, έτσι ώστε να φτάσουμε τώρα 2.000 χρόνια περίπου μετά να έχουμε φτάσει στον πάτο πραγματικά, οι άνθρωποι να είναι σκληροί, να μην υπάρχει καμιά ισότητα μεταξύ των φύλων, η γυναίκα να έχει υποβιβαστεί πάρα πολύ άσχημα όσο ποτέ, τα παιδιά να ξεφτελίζονται κάθε μέρα στους δρόμους, είτε γιατί σκοτώνονται φανερά είτε κρυφά από το φοβερό αμάρτημα της έκτρωσης, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων να έχουν φτάσει στο μηδέν, διότι έχουμε 50% διαζύγια και από αυτούς τους γάμους που παραμένουν οι 35% είναι προβληματικοί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και με όλα τα άλλα που ξέρετε ότι γίνονται μεταξύ των εθνών που πολεμούνται συνεχώς και δεν ησυχάζει ο τόπος, και οπωσδήποτε με τις καιρικές συνθήκες οι οποίες σε άλλα μέρη του κόσμου, αδελφοί μου, είναι τραγικές. Εμείς εδώ έχουμε μία ζέστη, τη στιγμή που στο Ιράν έχει 72 βαθμούς αυτή τη στιγμή, δηλαδή 50 πραγματικούς, στους οποίους νιώθουν 72 άνθρωποι εκεί λόγω των κλιματολογικών συνθήκων. Στην Ιαπωνία έχουμε συνεχώς τσουνάμι και καταστροφές, το ίδιο και στην άλλη πλευρά της Αμερικής, από εκεί μεριά. Και οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είμαστε και πάλι καλά. 2.000 χρόνια λοιπόν μετά, το τέλος φαίνεται ότι φτάνει, και αν το θέσουμε σωστά, ευτυχώς που φτάνει το τέλος, διότι αδελφοί μου, τέτοια ζωή, τέτοιο επίπεδο διαβίωσης, και δεν μιλάω οικονομικό, τέτοιο επίπεδο σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων είναι πραγματικά μία κόλαση. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο σημείο να θέλει να φύγει από αυτόν τον κόσμο πλέον, ελπίζοντας τον Θεό για να γλιτώσει από όλα αυτά τα οποία ζει. Γιατί ζούμε τραγικά πράγματα κάθε μέρα, άσχετα αν το έχουμε συνηθίσει, άσχετα αν δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, και φυσικά οπωσδήποτε άσχετα αν θέλουμε να το διορθώσουμε, γιατί και αυτό είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου, το αίσθημα της αυτοσυντήρησης το λεγόμενο, να ξεφύγει από αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλει την αδικία, δεν θέλει την κακία, δεν θέλει το μίσος γενικότερα, και προσπαθεί αντιστεκόμενος να φτιάξει ένα δικό του κόσμο, ένα υποσύνολο δηλαδή μέσα στο μεγάλο κόσμο, για να ζει αυτός στο δικό του κόσμο, γιατί είναι ανάγκη, δεν γίνεται διαφορετικά αν δεν ζεις σήμερα στο δικό σου κόσμο να επιβιώσεις. Βέβαια, ελπίζω ότι εμείς που ακούμε τον Λόγο του Θεού, εμείς που έχουμε μια διαφορετική, έτσι, αν θέλετε, διαπίστωση και ιδέα για τα πράγματα, ότι φτιάχνουμε έναν κόσμο ο οποίος είναι καλός. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν το δικό τους κόσμο, ο οποίος είναι μεστός, όπως λέει το Ευαγγέλιο, από κακία, πάθη και μίση, που δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει ποτέ, αν έχεις περάσει τη διαφορά αυτή, αν την έχεις κάνει. Είναι πολύ τραγικό, δηλαδή, από μια περίοδο που μέσα σου έχουν ηρεμήσει όλα και έχεις αγάπη, να περάσεις σε μια περίοδο μίσους, είναι πράγματι πάρα πολύ τραγικό, και φαίνεται η διαφορά,
και όσοι το έχετε κάνει, είμαι σίγουρος ότι έχετε κουραστεί τώρα ζώντας στην άλλη κατάσταση εξαιτίας κάποιων ανθρώπων ή κάποιων ηθικών που σας έκαναν έτσι, δηλαδή που σας έκαναν κακούς. Αυτό το βλέπει ο άνθρωπος όταν περνάει από την παιδική του ηλικία στην εφηβεία και μετά στην ωριμότητα, πόσο διαφορετικός είναι, και καμιά φορά λέει καλύτερα να ήμουν όπως ήμουν πριν, και καλύτερα που υπάρχουν, να δόξα τω Θεώ, που υπάρχουν τα παιδιά τα οποία μας υπενθυμίζουν πράγματι την αληθινή ομορφιά του ανθρώπου, έτσι αυτή την αθωότητα όσοι έχουν, την παιδικότητα φυσικά, την πολύ περισσότερη από τους μεγάλους, και την ανεμελιά η οποία τους βοηθάει. Και να πω και έτσι έναν έκδοτο που προχθές διάβασα κάπου, πήγε ένας υπουργός στο σχολείο, λέει, και σε ένα δημοτικό, και τα παιδιά τα μικρά είπαν μετά, κάνουν μάλλον ένας εκπρόσωπος της τάξης, έκανε μια δήλωση και είπε ότι δεχτήκαμε σήμερα τον κύριο υπουργό και ήταν πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος, όντας ανέμελο, ζει μακριά από τις πραγματικές συνθήκες της καθημερινότητας. Το έλεγε το παιδάκι αυτό για τον υπουργό. Παραλαμβάνω, το έλεγε το παιδάκι, έπρεπε εκείνο να ήταν ανέμελο, για τον υπουργό. Λοιπόν, αδελφοί μου, είμαστε στην περίοδο αυτή της νηστείας της Παναγίας, που είδαμε τη μεταμόρφωση, θα δούμε τώρα και την κοίμηση της Θεοτόκου, που για μας θα μιλήσουμε βέβαια πρώτα ο Θεός την άλλη Τετάρτη, το άλλο Σάββατο, συγγνώμη, διότι τώρα πάνω κάτω τελειώσαν οι γάμοι και οι βαφτίσεις. Θα δούμε ότι για μας δεν θα είναι ένα γεγονός λυπητερό, θα χάνουμε τη μάνα μας βέβαια, αλλά θα χαιρόμαστε την ίδια ώρα, διότι αυτή ακριβώς τη στιγμή της κινήσεως της Θεοτόκου θα ανοίγει ο δρόμος που θα συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό περισσότερο, γιατί η Παναγία, βλέπετε, όντας μία από μας, έφτασε να είναι ακριβώς κάτω από τον Θεό. Όμως, λίγο πριν, δύο μέρες πριν, πέρασε ένα γεγονός έτσι από τη ζωή μας και δεν ξέρω κατά πόσο εμβαθύναμε σε αυτό. Περισσότερο ίσως αυτοί που έχουν και το όνομα Σωτήρης ή Σωτηρία, αλλά και όλοι μας. Διότι κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός της μεταμορφώσεως, και έχει σχέση με όλα με αυτά που λέω, είναι ένα γεγονός που έγινε πριν το τέλος. Είναι ένα γεγονός το οποίο έδειξε το τέλος. Λίγο δηλαδή, λίγες ημέρες πριν στην ουσία, εσείς πέστε λίγους μήνες, εν πάση περιπτώσει, πριν ο Χριστός σταυρωθεί, πήρε τους μαθητές του και πήγαν στο όρος Σταβόρ, στο οποίο όρος Σταβόρ, αδελφοί μου, το θαύμα αυτό, δηλαδή το να κατεβαίνει ένα σύννεφο και να σκεπάζει το βουνό, γίνεται κάθε χρόνο της μεταμορφώσεως. Έτσι, είναι ένα από τα θαύματα που γίνονται και το βλέπει κανείς, ένα σύννεφο συγκεκριμένο να κατεβαίνει και να καπακώνει ένα συγκεκριμένο βουνό, το Σταβόριο όρος. Εκεί λοιπόν, αφού τους πήρε και ήταν γύρω τους έτσι πάρα πολύ απλά, μην νομίζετε ότι έγινε κάτι τραγικό, μια προετοιμασία, εκεί όπως καθόταν μεταξύ τους, ξαφνικά μεταμορφώθηκε και εμφανίστηκε όπως πραγματικά είναι, γιατί ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους, όταν ήταν επί της γης, δεν εμφανιζόταν όπως ακριβώς ήταν, αλλά σαν ένας άνθρωπος. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε ακριβώς όπως ήταν και πέσαν οι μαθητές κάτω, γιατί δεν μπορούσαν να δουν. Έτσι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης δεν μπορούσαν να δουν την δόξα του Θεού, τη μεγάλη. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Λένε μερικοί άνθρωποι, θέλουν να δουν τον Θεό, αλλά δεν μπορούν, γιατί άμα το δουν, δεν θα μπορέσουν να τον αντικρίσουν. Εκεί ακριβώς στη μεταμόρφωση, βλέπετε στην εικόνα, εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας. Εμφανίζεται η νηστεία και η προσευχή, σύμφωνα με τη ζωή τους. Αλλά εμφανίζεται και κάτι άλλο. Τι άλλο, ότι, σαν να λέει ο Χριστός, κοιτάξτε να δείτε, τώρα με είδατε, τα είδατε όλα, όπως λέμε σήμερα στην εποχή μας, αλλά μετά από αυτό, επειδή τα είδατε όλα, φτάνει το τέλος. Και ποιο είναι το τέλος? Αυτό το οποίο μερικοί φοβούνται, ερμηνεύοντας άκυρα τα εσχατολογικά γεγονότα, και είναι και μερικοί που επιθυμούν, γιατί ερμηνεύουν τα εσχατολογικά γεγονότα έγκυρα, και αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανός, από τη στιγμή που μπαίνει στην Εκκλησία, περιμένει πότε και έχει στο νου του πότε και προσπαθεί για το πότε θα πάει στη Βασιλεία του Θεού. Στην ουσία, αν θέλετε να το πω έτσι πάρα πολύ χοντρά, πότε θα πεθάνει, πότε θα φύγει από αυτόν τον κόσμο για να πάει στον άλλον.
Γίνεται λοιπόν αυτό το γεγονός για να μας παρηγορήσει. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο καλοκαιριού, όσοι προσπαθούν να κάνουν την νηστεία δυσκολεύονται, έτσι άνθρωποι είμαστε, και ο Θεός δεν αφήνει όμως, γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας. Και μέσα από αυτό το γεγονός, το οποίο πρέπει να εμβαθύνουμε καμιά φορά, και δυστυχώς οι χριστιανοί μας αρκούνται να πάνε σε ένα πανηγύρι, να δουν κόσμο το κοσμάκι, μπόλικο, και εκδηλώσεις φορκορικές κτλ. Και μετά ξεχνούν το πραγματικό γεγονός. Διότι, όπως λένε οι πατέρες, όταν γιορτάζεις ένα Άγιο, η γιορτή μάλλον ενός Αγίου είναι η μίμηση ενός Αγίου. Εμείς το γεγονός της μεταμορφώσεως το προσεγγίζουμε έτσι. Δηλαδή, ζητάει ο Θεός από εμάς και τη δική μας μεταμόρφωση. Βλέπετε, πρώτου τέλους. Γιατί αν δεν μεταμορφωθούμε, δεν έχει τέλος για μας. Ή μάλλον έχει τέλος, αλλά θα έχει το χειρότερο τέλος που μπορεί να έχει. Και φυσικά, εκεί ανάμεσα, δεν παραλείπει ο Θεός να εμφανίσει δύο πρόσωπα σημαντικά. Και το λέω αυτό διότι είχαμε κάνει μια ομιλία για τον προφήτη Ηλία τελευταία. Ο προφήτης Ηλίας, αδελφοί μου, σηματοδοτεί πάρα πολλά για τα τελευταία του κόσμου. Όταν θα είναι τα έσκατα, θα βλέπουμε τον προφήτη Ηλία μέσα από την τηλεόραση στα Ιεροσόλυμα να κηρύττει εναντίον του Αντιχρίστου και να το σκοτώνουν κιόλας εκεί στην πλατεία μαζί με τον προφήτη Ενόχ. Θα τα δούμε αυτά από τηλεοράσεως και θα καταλάβουμε υποψιασμένοι, έτσι, αυτοί που προετοιμαζόμαστε και διαβάζουμε, ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, ήρθε η εποχή του Αντιχρίστου. Και απ' την άλλη, ο προφήτης Μωυσής, ο οποίος ό,τι έκανε στη ζωή του, το έκανε μέσα από προσευχή και νηστεία, δηλαδή προσευχήθηκε και νήστεψε. Σαν να μας λέει και εμάς ο Θεός, κοιτάξτε, θέλετε να πετύχετε κάτι από αυτά που δεν μπορείτε ανθρωπίνως. Είναι και το διάστημα τέτοιο και η περίοδος τέτοια, προσευχή και νηστεία. Οπότε στρωθείτε κάτω και κάντε, θα πούμε παρακάτω, τι ακριβώς για να μπορούμε όλα αυτά που βλέπουμε να είναι χρήσιμα για μας. Διότι αλλιώς, αδελφοί μου, οι προφητείες με τις οποίες ασχολείται, πιστέψτε με, όλος ο κόσμος, θα είναι άχρηστες. Θα είναι μια ενασχόληση, πως βλέπουμε ένα σύριαλ και περιμένουμε να δούμε το επόμενο επεισόδιο και το επόμενο και το επόμενο και έχουμε περιέργεια και αγωνία κτλ. Έτσι ακριβώς θα είναι και αυτή η ενασχόληση με τις προφητείες. Ενώ η πραγματική ενασχόληση με τις προφητείες γίνεται, αδελφοί μου, εφόσον ο άνθρωπος προσεύχεται και νηστεύει, ζει δηλαδή την πραγματικότητα της Εκκλησίας, οπότε μετά είναι και σίγουρος και δεν φοβάται κιόλας. Γιατί όποιος ασχολείται με αυτά, χωρίς προετοιμασία σωστή, αρχίζει και φοβάται. Ενώ δεν πρέπει να φοβόμαστε από την ενασχόληση με τα έσχατα. Πάνω απ' όλα λοιπόν, επειδή η αλήθεια είναι πάνω απ' όλα και η ερμηνεία των πατέρων όσον αφορά αυτά τα γεγονότα, θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος συνήθως δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά είναι αυτό που δεν φαίνεται. Και αυτό είναι ακόμα ένα νόημα που θέλει να μας δώσει ο Χριστός σε αυτή την περίοδο. Βλέπετε, έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, τους οποίους τους ξέρουμε ως Α, και όμως αυτοί είναι Β. Και μακάρι αυτό, αδελφοί μου, να είναι προς το καλό. Αλλά συνήθως σε εμάς συμβαίνει να είναι προς το κακό. Δηλαδή, να νομίζουμε τον Α ότι είναι καλός και τελικά να αποδειχθεί στις εξετάσεις, στη δοκιμασία, στην κρίση δηλαδή αυτού που περνάμε τώρα, να αποδειχθεί λίγος. Και ξέρετε ότι πάντοτε στις σχέσεις των ανθρώπων, αυτό που είναι να μείνει μένει και αυτό που είναι να φύγει φεύγει κάποια στιγμή, όπως εκείνο θα εξελιχθεί. Έχουμε λοιπόν εμείς δει τον Θεό, έτσι, έχουμε νιώσει τον Θεό, έχουμε διαβάσει τον Θεό, έχουμε προσευχηθεί στον Θεό, αλλά όσο μπορούμε. Έτσι λέει και το απολυτίκιο της μεταμορφώσεως. Καθώς η δύναμη, δηλαδή οι μαθητές όσο μπορέσαν είδαν και εμείς όσο μπορέσαμε είδαμε. Αλλά έχετε στο νου σας ότι ο σκοπός είναι να δούμε περισσότερο. Και όσο περνάει ο καιρός πρέπει να βλέπουμε περισσότερο. Γιατί αλλιώς έχουμε χάσει το στόχο μας και σίγουρα κοιτάμε άλλα πράγματα να πετύχουμε και όχι αυτό. Και ξέρετε, όταν κανείς δεν πετυχαίνει το σκοπό του, το στόχο του και πετυχαίνει άλλους παράλληλους στόχους, τότε πάλι δυστυχισμένος είναι, διότι δεν πέτυχε αυτό που έπρεπε να πετύχει, αυτό που τον αλογούσε. Τώρα λοιπόν που είναι καλοκαίρι, είτε είμαστε στις παραλίες είτε οπουδήποτε αλλού, να μην ξεχνάμε, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιο, θα λέμε. Δηλαδή, Θεέ μου, δόξα τω Θεώ και για τη θάλασσα και για τον ήλιο και για την άμμο και για την ξαπλώστρα και για την
πώς τη λέμε την άλλη, και για την ομπρέλα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά μας δίνονται, αυτή η χαλάρωση μας δίνεται τώρα το καλοκαίρι για καλό, όχι για κακό. Αν εμείς χαλαρώσουμε εντελώς, τότε να ξέρετε αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι το κακό θα γίνει το καλοκαίρι. Και άλλο είναι να είσαι χαλαρός και άλλο να είσαι προετοιμασμένος, διότι αν είσαι προετοιμασμένος, ό,τι και να γίνει, όπου και να είσαι, θα τα καταφέρεις. Αν δεν είσαι, δεν θα τα καταφέρεις και φυσικά ο κλέφτης μπαίνει στο σπίτι όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, γιατί τότε χαλαρώνουν και δεν προσέχουν. Μερικοί λένε ότι όλα αυτά τα οποία λέμε συνήθως, τα οποία είναι διδασκαλία της Εκκλησίας, αδελφοί μου, έτσι μην ξεχνιόμαστε, είναι κινδυνολογίες και δαιμονοποίηση των πάντων, ότι από παντού ας πούμε έρχεται ο Αντίχριστος και το τέλος κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αλήθειες, είναι πραγματικότητες. Εγώ δεν κάθομαι να σας πω λεπτομέρειες, παραδείγματος χάρη τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τα εμβόλια στον κόσμο, πόσο μεγάλη καταστροφή γίνεται με τα τρόφιμα, τα μεταλλαγμένα, τι μας ραντίζουν κτλ. Κτλ. Γιατί νομίζω ότι αυτά πλέον είναι εμφανή. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος δεν μπορεί να δει στον ουρανό κατά διαστήματα δεκάδες αεροπλάνων να ραντίζουν τα σπίτια του και τα χωράφια του. Ποιος άνθρωπος δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουν πρόβλημα οι τροφές που τρώει, το νερό που πίνει και ούτω καθεξής. Και μακάρι καμιά φορά όσοι είναι σε επαρχιακές πόλεις και όχι τόσο κεντρικές. Λοιπόν, βέβαια ο άνθρωπος, αδελφοί μου, φοβάται καμιά φορά, έτσι, ή τις περισσότερες φορές ενδεχομένως. Αυτό όμως γίνεται διότι δεν μετενόησε ακόμα. Το κήρυγμα είναι καθαρό, είναι ξεκάθαρο. Μετανοείται ίντι και γάρι βασιλεία των νερών. Δηλαδή, αν δεν μετανοήσετε, δεν θα καταλάβετε ότι έρχεται το τέλος, ακόμα και αν ασχολείστε όλη την ώρα με προφητείες. Εκεί θα γελαστεί ο άνθρωπος. Ο σημερινός άνθρωπος προσπαθεί να μετρήσει το χρόνο που θα γίνει κάτι, ενώ η μέτρηση δεν είναι τέτοιου είδους. Η μέτρηση γίνεται με τη μετάνοια. Δηλαδή, όσο προετοιμασμένος είμαι, θα μπορούσα να συλλάβω με την προετοιμασία μου και με τις κεραίες μου το γεγονός όταν θα έρθει. Με λίγα λόγια, θα με ειδοποιήσει ο Θεός βλέποντας εγώ τα σημάδια, τα οποία όμως δεν φαίνονται απλώς με την παρατήρηση που κάνει ο καθένας, αλλά με τη ζωή του, διότι ο Θεός μυστικά θα ειδοποιήσει. Φυσικά, ο οποίος μετανιώνει, ενώνεται με τον Θεό και δεν φοβάται τίποτα. Ούτε το τέλος το προσωπικό του, γιατί πρώτο τέλος μπορεί να συμβεί και το δικό μας προσωπικό τέλος, έτσι. Μπορεί να φτάσουμε το τέλος, μπορεί και να μην το φτάσουμε. Όμως, εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάποιο τέλος, διότι σε αυτόν τον κόσμο όλα τα πράγματα τελειώνουν κάποτε. Δεν υπάρχει τίποτα μονιμότερο από το προσωρινό. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πετύχει, θέλει να είναι μέσα στα πράγματα, θέλει να μην χάσει, αν θέλετε, το λεωφορείο, θα το πω εγώ, το τρένο, πες το εσείς, πρέπει να έχει το νου του. Και το νου μας τον έχουμε όταν μετανιώνουμε. Παραδεχόμαστε τα λάθη μας, αντιλαμβανόμαστε τον εγωισμό μας, έτσι. Άλλο να τον έχεις και να μην τον αντιλαμβάνεσαι και άλλο να τον έχεις και να τον αντιλαμβάνεσαι. Έχει μεγάλη διαφορά. Και φυσικά ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι μέσα στα πράγματα, αδερφοί μου, διαβάζει. Αφιερώνει ο κόσμος να χαλάσει, 5 παιδιά να έχει, όλη τη μέρα να δουλεύει, αφιερώνει λίγη ώρα κάθε μέρα για να ανοίξει ένα βιβλίο, το οποίο όμως δεν θα είναι το όσα παίρνει ο άνεμος, παραδείγματος χάρη, αλλά θα είναι ένα βιβλίο το οποίο θα τον ξυπνάει, θα ξυπνάει τα αισθητήριά του, την ψυχή του, θα ξυπνάει, αν θέλετε, την άλλη πλευρά, όπως είπαμε στη μεταμόρφωση, αυτήν που δεν φαινόταν και ξαφνικά ο Θεός την εμφάνισε όσο μπορούσαν να δουν οι μαθητές. Το ερώτημα για τον άνθρωπο γενικότερα, να το κάνω εγώ στον εαυτό μου και εσείς στον εαυτό σας, είναι, ζούμε άραγε, πού ζούμε εμείς, δηλαδή, ζούμε στο παρόν, στο παρελθόν ή στο μέλλον? Διότι κοιτάξτε να δείτε, ο άνθρωπος καμιά φορά επίτηδες ξεχνάει το παρελθόν του, το οποίο είναι πάρα πολύ διδακτικό, αγχώνεται ενώ ζει τώρα για το μέλλον, με την έννοια ότι φαντάζεται τον εαυτό του να ζει κάποτε στο μέλλον κάπως διαφορετικά, και τελικά τι γίνεται, χάνει αυτό το οποίο έχει τώρα να ζήσει, το σήμερα. Διότι αν πεις ότι θα εργαστώ 29 μέρες, και δεν αναφέρομαι στην εργασία,
του μήνα για να ζήσω την 30η, τότε κάνεις λάθος. Θα ζήσεις σήμερα τις όποιες ώρες από τις 24 μπορείς και αύριο άλλες τόσες και μεθαύριο άλλες τόσες, έχοντας κάνει τις υποχρεώσεις σου, τα προβλήματά σου, τα έρθετα, τα τακτικά, οτιδήποτε. Σήμερα θα ζήσεις έρωση, δεν θα ζήσεις αύριο. Διότι αυτή η τακτική την οποία μερικοί προετοιμάζουν και έχουν καταφέρει για τον κόσμο είναι καταστρεπτική. Δηλαδή, ξεχνάω αφενός την ιστορία μου, δεν βλέπω τα λάθη μου και τα ξανακάνω ξανά. Και μετά περιμένω να ζήσω σε ένα μέλλον, ρωτάει ο άνθρωπος σήμερα, παραδείγματος χάρη, συνεχώς, τι θα γίνει, θα πάμε καλύτερα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, θα πάμε καλύτερα. Ποιο είναι το καλύτερο? Το καλύτερο είναι να μάθεις να ζεις σήμερα, αυτήν την ώρα, την επόμενη ώρα και την μεθεπόμενη και αύριο δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε, για να ζήσουμε και τα αυριανά. Αυτή είναι η τακτική που εν πάση περιπτώσει θα σε έχει έτοιμο και για το τέλος, αλλά και για την αρχή και για τη μέση. Διότι αδερφοί μου, η ζωή για μας είναι σήμερα. Και αν εμείς πεθάνουμε το βράδυ, το τέλος θα έχει επέλθει για μας το βράδυ. Είσαι λοιπόν έτοιμος να φύγεις? Χαίρεσαι που προσεγγίζεις το τέλος? Ή πολλές φορές στο μυαλό σου είναι μόνο τρία πράγματα? Ποια είναι αυτά τα τρία πράγματα? Ο κόσμος το λέει πάρα πολύ απλά. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορέσουμε να κερδίσουμε. Αλλά εξηγώντας, αν θέλετε, πιο ψυχολογικά, πιο επιστημονικά, ο άνθρωπος δυστυχώς τραβάει όλες τις δυνάμεις, όλο του το είναι, σε τρία πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, ξεχνώντας το τέλος. Και αυτά τα τρία πράγματα είναι πρώτον η περιουσία, δηλαδή τι θα κερδίσω, τι θα έχω. Ας πούμε να ξυπνάω το πρωί και να λέω έχω τόσα λεφτά. Η καταξίωση, η οποία καταξίωση μπορεί να είναι, αν θέλετε, και λόγια του αέρα, δηλαδή να σε λένε ότι είσαι, ξέρω εγώ, διευθυντής, να σε λένε ότι είσαι το ένα, το άλλο, φανταστείτε με το μυαλό σας, τι θα πει ο κόσμος δηλαδή, και να μην είσαι χαρούμενος στο σπίτι σου. Και δυστυχώς μετά η υστεροβουλία. Ποια είναι η υστεροβουλία? Να αφήσω κάτι, προσέξτε, να μου λένε αύριο μεθαύριο ότι αυτός ήταν καλός άνθρωπος. Τι εξέχουν αυτά, αδελφοί μου? Οι αρχαίοι πρόγονοι λέγανε ότι αν πεθάνω εγώ, ας γίνει η γη και η φωτιά ένα πράγμα, εμού θανόντος γη απειρή μυθίδιο, το λέμε και μια φορά. Δεν έχουν αξία αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου. Καταξιώσεις, κοινωνικές και τέτοια, βέβαια υπάρχει μια ικανοποίηση όταν τα καταφέρεις. Αλλά μην μπαίνει το μυαλό σου εκεί και απορροφάσαι μόνο από αυτό. Δηλαδή, τι θα καταφέρω? Και καμιά φορά ένας συναγωνισμός, ο οποίος είναι ανταγωνισμός δυστυχώς, που είναι εντελώς γελίος. Τι έκανε ο άλλος, να το κάνω εγώ? Και φυσικά όλα αυτά, αδελφοί μου, όταν θα γίνει το μπαμ, γιατί έτσι λέει ο σημερινός άνθρωπος, θα σε βρουν απροετοίμαστο, γιατί ασχολείσαι με τέτοια πράγματα συνεχώς. Εγώ δεν είπα, και το λέω πάρα πολλές φορές, να μην φας, να μην πεις, να μην ξεκουραστείς, να μην αγοράσεις, να μην φροντίσεις τα παιδιά σου, τη γυναίκα, τον άντρα σου. Αλλά δεν θα είναι το μυαλό σου εκεί. Το μυαλό σου θα είναι αλλού. Και όλα αυτά θα τα κάνεις με το πρίσμα αυτό, του τέλους. Δηλαδή, θα φροντίσω τον άνθρωπό μου, θα φροντίσω ορισμένα πράγματα, προκειμένου να είναι έτοιμος και αυτός για το τέλος. Διότι όταν φροντίζεις τον άλλο, σίγουρα είναι πιο δυνατός και νιώθει την αγάπη σου και την προστασία σου και οπωσδήποτε είναι και πιο έτοιμος για μετά. Κάνουμε τώρα έτσι μια ψιλονηστεία αυτές τις μέρες, ας πούμε, η οποία έχει το νόημα φυσικά ότι ασκούμαστε, έτσι, εγκρατευόμαστε, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να πεις εκούσια, να ξυπνήσεις το πρωί και να πεις από σήμερα αρχίζει η νηστεία της Παναγίας, οπότε κόβω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αν θέλεις να πετύχεις, έτσι θα κάνεις. Αν θέλεις να είσαι έτοιμος και για την αρχή και για τη μέση και για το τέλος, έτσι θα κάνεις. Θα προετοιμάσαι διαρκώς. Δείτε τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις στην τελευταία τάξη του λυκείου. Όλη την ώρα το μυαλό τους στο βιβλίο είναι, έτσι, αυτούς που θέλουν να πετύχουν κάτι. Πάνε από εδώ, κάνουν εκείνο και το άλλο, αλλά προσπαθούν πότε θα πάνε στο σπίτι να διαβάσουν. Για να είναι έτοιμοι. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Είμαστε συνεχώς υπό εξετάσεις και υποκρίσιμοι. Οπότε ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός που πιστεύει και αγωνίζεται, δεν τον πειράζει η κρίση. Αυτό που λέγεται εδώ και περίπου 6 χρόνια, δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, κρίση. Δεν είναι τίποτα. Κάθε μέρα έχουμε κρίση. Και ξέρετε ότι
Άλλα κράτη, αδελφοί μου, την κρίση την έχουν εδώ και 50 χρόνια. Εμάς τώρα μας ήρθε και μας φαίνεται λίγο παράξενο ότι έχουμε κρίση, αλλά και τώρα ήρθε σε αυτή τη γενιά. Διότι η προηγούμενη γενιά από εμάς έζησε και άλλη κρίση, η οποία ήταν παραδείγματος χάρη η μετανάστευση του 60 και 70, η οποία επέφερε μεγάλη ζημιά στην πατρίδα μας. Εμείς όμως πρέπει να καταλάβουμε, αυτό είναι και το τέλος, η πρώτο τέλος, όπως λέμε σήμερα, όπως τηλεφορήσαμε την εκπομπή, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε μέρα παίζουμε το κεφάλι μας. Κάθε μέρα. Και μάλιστα, αν κάποτε μας δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να δούμε πόσες φορές γλιτώσαμε το θάνατο, την αρρώστια, την ατυχία, την αποτυχία, θα μας φύγει, σίγουρα θα μας φύγουν τα τελευταία μαλλιά μας. Κάθε μέρα παίζουμε το κεφάλι μας, κάθε μέρα πολεμάμε, κάθε μέρα γίνεται πόλεμος μέσα, έξω. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Έσωθεν μάχη, έξωθεν φόβη. Έσωθεν φόβη, έξωθεν μάχη. Δηλαδή, ο φόβος είναι μια μάχη που γίνεται μέσα σου. Έξω γίνεται μια άλλη μάχη από εδώ, γίνεται μια άλλη μάχη από εκεί, γίνεται μια άλλη. Δηλαδή, είναι κανείς άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι τρόπον δεινά με μια έκφραση που λέγεται ότι περνάει καλά. Το να περνάς καλά είναι να ξέρεις και να ζεις και στη μάχη και στον πόλεμο και με οποιαδήποτε δυσκολία. Και να λες ότι δόξα τω Θεώ, ό,τι και να γίνει σήμερα, εγώ θα ζήσω και θα ρίξω και ένα χαμόγελο και θα πω και μια καλή κουβέντα, γιατί εκτός των κακών που μου συμβαίνει, έχω και να πιστεύω, έτσι, θα έρθει το τέλος. Ωραία. Φαντάζεστε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό πώς αντιμετωπίζουν το τέλος ή τον θάνατο, με φοβερή αγωνία, γιατί λένε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, ή και την κρίση ακόμα, διότι το μόνο που ξέρουν είναι αυτό εδώ, να περάσουμε καλά. Τι λέει η συνδυσμένη ευχή? Υγεία, υγεία, μόνο αυτό ακούς. Υγεία, υγεία. Και σίγουρα οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εννοούν υγεία εγκεφαλική ή υγεία συναισθηματική, αλλά εννοούν υγεία σωματική. Δηλαδή, ας είμαι εγώ Βούδας, ας είμαι Ταύρος και από εκεί πέρα ας μην δουλεύει το μυαλό, ας μην έχω συναισθήματα, ας μην υπάρχουν όλα αυτά. Αρκεί να μην αρρωστήσω ποτέ. Βλέπετε ότι αυτή η νοοτροπία στην ουσία είναι που χρειάζεται να αλλάξει και είναι και η αιτία, αν θέλετε, όλο αυτό που μας συμβαίνουν, γιατί με τέτοια μυαλά θα ήταν αδικία ο Θεός να μας αφήσει να καθόμαστε σε εκείνα τα μυαλά. Τα δημιουργεί όλα αυτά, τα επιτρέπει μάλλον καλύτερα να πούμε, για να ξυπνήσουν αυτά τα μυαλά και να το πάρουν αλλιώς, διότι ζούμε μέσα στον κίνδυνο ούτως ή άλλως. Χωρίς φόβο, απλώς να αντιλαμβανόμαστε τι μας γίνεται και να μην λέμε ότι «Α, εντάξει, έχουμε μια δυσκολία». Δεν έχουμε καμιά δυσκολία. Όλο δυσκολίες έχουμε. Και στη ζωή αυτή η δυσκολία και η θλίψη και ο πόνος κυριαρχούν σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα καλά τα οποία έδωσε ο Θεός. Είναι σίγουρο ότι αυτός που θα πάει βαθιά στην κόλαση, και δεν το λέω σαν κριτής, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπολογίζει τους άλλους ανθρώπους και τις ψυχές των άλλων ανθρώπων και κυρίως των μικρών παιδιών. Και το λέω αυτό γιατί βλέπετε, κάνω τώρα μια σημείωση την οποία δεν θα την πούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που έχουμε κρίση, οι Έλληνες γεννάνε παιδιά. Το ξέρετε αυτό? Έχουμε αύξηση λιγάκι. Και αν θέλετε επίλυση του δημογραφικού μας προβλήματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος αντιστέκεται παρόλα αυτά που συμβαίνουν και κάνει τη ζωή του κανονικά. Δηλαδή παντρεύονται άνθρωποι και κάνουν παιδιά όπως θα έπρεπε να κάνουν. Πάντως πρέπει πέραν του πνευματικού αγώνος, γιατί μιλάμε πρώτο τέλος, τον οποίο συνήθως ξέρουμε, προσεύχουμε, ψωμολογούμε, κοινωνώ, διαβάζω, κάνω, πρέπει να κάνουμε ένα αγώνα, αδελφοί μου, να σταματήσουμε τις εκτρώσεις σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι η αιτία που δεν πάμε καλά. Διότι η κρίση μας είναι πνευματική και όχι οικονομική, όπως λένε μερικοί εντός εισαγωγικών ανόητοι άνθρωποι. Και στην πραγματικότητα ανόητοι. Διότι ό,τι κάνεις, εμείς αυτό ξέρουμε, ό,τι κάνεις το βρίσκεις σε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς σε αυτή την πατρίδα που γίνονται τόσες χιλιάδες εκτρώσεις, 350 το χρόνο, 1000 κάθε μέρα περίπου, να πηγαίνει καλά. Δεν θα πάει καλά. Σταματάμε τις εκτρώσεις. Προσπαθούμε, μιλάμε, γυρνάμε από εδώ, κάνουμε, δείχνουμε. Ύστερα, ζούμε λίγο ταπεινά, δηλαδή
όχι φτωχά, αν έχουμε να ξοδεύουμε, αλλά με αυτάρκεια. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις πατάλες επειδή έτσι το θέλεις, ας πούμε. Δεν είναι ηθικό, δεν είναι δίκαιο, ακόμα και αν έχεις. Αν έχεις, πολλά μοίρασετε και στους άλλους που δεν έχουν. Και φυσικά, αδελφοί μου, δεν θα έχουν αξία τα λεφτά σου αν είναι στα σεντούκια, αν και πρόσφατα βρέθηκαν, λέει, πάρα πολλά λεφτά στα σεντούκια, και αυτό δείχνει και την εφευρετικότητα του Έλληνα, ο οποίος παρόλο στις δυσκολίες κάτι έχει πάντα και αποθηκεύει. Αλλά να αποθηκεύουμε και για τους άλλους. Να κάνουμε μια προετοιμασία πριν μερικοί, έτσι, τι να κάνουμε, τι να ψωνίσουμε, λέει. Ψωνίστε, δεν πειράζει, αλλά ψωνίστε και για τους άλλους. Διότι το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Βλέπετε, πληθυντικό λέει. Δεν λέει για έναν άνθρωπο. Δηλαδή πολλά παιδιά. Όλοι μαζί. Και αυτό μπορεί να γίνει και από τώρα, διότι η ελεημοσύνη πάντα πρέπει να είναι για μας μια προτεραιότητα, άρα να γίνει και πρακτικά για τις επόμενες γενιές, για τις επόμενες μέρες, για τις επόμενους μήνες, για τα επόμενα χρόνια, που θα χρειαστεί να έχουμε μια προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα προ του τέλους. Και φυσικά, επειδή η ευαισθησία μας είναι πάνω σε αυτό το θέμα και ελπίζω είναι και η δική σας, έτσι, τι κάνουμε, προστατεύουμε τα παιδιά, αδελφοί μου, διότι τα παιδιά είναι το μέλλον και όταν θα βγάλεις ένα παιδί εσύ το οποίο θα είναι προετοιμασμένο για όλα αυτά τα πράγματα, σίγουρα να ξέρεις ότι το πιθανότερο είναι να πετύχει τον σκοπό του πρώτου τέλους. Όχι λοιπόν καλοπέραση, όχι λοιπόν παρέτηση από τη ζωή. Βλέπεις πολλούς ανθρώπους να έχουν παραιτηθεί ήδη, οπότε τι να του κάνουν το τέλος, έχει έρθει το τέλος για αυτούς. Και φυσικά θα προσπαθήσουμε να είμαστε έξω από τα καλούπια της συμβατικής ζωής, διότι οι άνθρωποι που πεθαίνουν κάθε μέρα από το άγχος είναι αυτοί που νομίζουν ότι η ζωή είναι μόνο 2-3 πράγματα. Πολλά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αδελφοί μου, και να είναι και ισχυρός, αρκεί να δουλεύει το μυαλό το οποίο του έδωσε ο Θεός και αρκεί να έχει και Θεό, έτσι, γιατί αυτό, επιτρέψτε να πω μια παρομοίωση, είναι σαν τη μηχανή. Η μηχανή, αν είναι καλή, θέλει και καύσιμο για να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν και το μυαλό μας, αν είναι καλό που μας το έδωσε ο Θεός, θέλει και Θεό για να λειτουργήσει. Χωρίς Θεό, ο άνθρωπος τρελαίνεται και κάνοντας μια βόλτα έτσι πρόχειρη, οπουδήποτε και αν είστε, σίγουρα θα δείτε πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι επιεικώς είναι ζαλισμένοι το λιγότερο γύρω μας. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να κάνουμε επίθεση δια της άμυνας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι ήρεμος ο άνθρωπος, ψύχρεμος και γνώστης. Διότι φαντάζεστε να γίνει κάτι και εσύ ούτε να ξέρεις, ούτε να είσαι ήρεμος και να είσαι σε μια ταραχή η οποία θα σπείρει πανικό και θα σε κάνει να κάνεις ό,τι να είναι. Ό,τι και να γίνει, να ξέρετε ότι ο Θεός θα είναι δίπλα μας. Και να ξέρετε ότι όσο περισσότεροι είμαστε, πιο καλά. Δηλαδή, πείστε 5 πραγματάκια και σε αυτούς τους ανθρώπους, τους φίλους σας που δεν έρχονται, ας πούμε, δεν πάνε στην εκκλησία, δεν διαβάζουν, δεν ξέρουν. Τα βλέπουν αυτά και λένε, εντάξει, είναι οικονομικό το θέμα, είναι εθνικό, είναι εξωγωπολιτικό. Και μιλάνε έτσι. Πείστε 5 πραγματάκια εσείς που ξέρετε, να ξυπνήσουν και αυτοί οι άνθρωποι, διότι αν είστε περισσότεροι, σαν παρέα θα είναι καλύτερα, έτσι, ένας θα βοηθήσει τον άλλον, όπου και να είστε. Και επειδή λένε πολύ έτσι, ότι σήμερα θα γίνει, αύριο θα γίνει, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, εγώ σας λέω ότι αυτό που ξέρουμε είναι ότι μας δίνει αυτός την ευκαιρία αυτή την περίοδο, τι να κάνουμε, να κάνουμε επί 2 εβδομάδες παρακλήσει στην Παναγία. Διότι θυμηθείτε από την ιστορία, όταν τον 7ο αιώνα φτάσαν οι Πέρσες, οι Άβαροι, εν πάση περιπτώσει, έξω από την Κωνσταντινούπολη, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης δεν προετοίμασαν μόνο τα όπλα, αλλά έκαναν και τον ακάθιστο ύμνο. Δηλαδή, κάναν λιτανεία και κάτσαν και ψάλαν την Παναγία, χωρίς να καθίσουν, επί ώρες, και φυσικά αυτό ήταν αποτέλεσμα της εκδιώξεως των εχθρών. Επαναλαμβάνω, μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε παρακλήσεις αυτές τις μέρες για να διώξουμε τους εχθρούς, οι οποίοι εχθροί μην τους φοβάστε και πολύ, γιατί είναι παραφουσκωμένοι, είναι αλαζόνες, οπότε ξέρετε, ο αλαζόνας άνθρωπος, ο υπερήφανος,
την πατάει πάρα πολύ εύκολα, γιατί νομίζει ότι κάποιος είναι και με τον αντίπαλό του του τη φέρνει με καλύτερο τρόπο. Ζήστε λοιπόν αυτή την περίοδο των παρακλήσεων, είτε στο σπίτι που θα κάνουμε την παράκληση, στο ναό που θα πάμε, είτε τη μεγάλη είτε τη μικρή, και μιλάτε για την Παναγία. Δηλαδή δεν γίνεται, εμείς δεν μπορούμε να λέει η Εκκλησία μας, ξέρετε, τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, και εμείς να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι σωτήρες μας και οι σωτήρες του έθνους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί που προκάλεσαν την κρίση το κάνανε για να αποσύρουν το χρυσό του κόσμου στα θησαυροφυλάκια τους. Και όντως έτρεξαν όλοι οι άνθρωποι να δώσουν τα χρυσαφικά τους, να πάρουν ψεύτικα χαρτιά, χρήματα δηλαδή. Εκείνοι τα μάζεψαν, αγορά χρυσού εδώ, αγορά εκεί, αγορά εκεί. Τα συγκέντρωσαν και τα βάλαν σε μια άκρη για να έχουν την οικονομία στα χέρια τους. Λοιπόν, αυτοί το κάνουν αυτό έτσι, και οι άνθρωποι πρόθυμα του παρέδωσαν το χρυσό σε αυτούς, εκτός λίγων. Λοιπόν, εμείς δεν ξέρουμε καταρχήν ότι καμιά κυβέρνηση δεν θα σώσει τον κόσμο, και δεύτερο τι, ότι εμείς έχουμε άλλο τρόπο αποταμίευσης και άλλο τρόπο εισαγωγών και εξαγωγών και εμπορίου γενικότερα, τα ξέρουμε. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά μας από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν? Αν είναι μόνο το ότι εμείς πάμε στην Εκκλησία, αυτό είναι κούφιο και ψεύτικο. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς, όταν δούμε ότι φτάνει το τέλος, ξέρουμε να γονατίζουμε, ξέρουμε να προσευχόμαστε και ξέρουμε να έχουμε σύμμαχο όχι τον οποιοδήποτε άνθρωπο, αλλά εκείνον ο οποίος μπορεί να τα καταφέρει. Αυτή τη σχέση με την Παναγία μας λοιπόν αποκτήστε την αυτή την περίοδο όσο γίνεται πιο έντονα. Και ξέρετε, βλέπω ας πούμε μερικοί που φοράτε έτσι μαύρα τώρα, σαν πέθος έτσι προς την Παναγία κτλ. Δεν είναι κακό, αλλά να ξέρετε ότι η δύναμη της Παναγίας δεν βρισκόταν στα ρούχα που φορούσε, αλλά μέσα της, στην ταπείνωση που είχε και αποδεχόταν το θέλημα του Θεού ακριβώς όπως ήταν. Αυτό την έκανε τόσο δυνατή που τώρα κατέχει, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, τα δευτερία της θεότητος. Είναι μετά την Αγία Τριάδα, η Παναγία, πάνω από όλους δηλαδή, και τους Αγγέλους και τους Αγίους, για να ενώνει τον κόσμο με τον Θεό. Αφού λοιπόν μας ενώνει η Παναγία με τον Θεό, γιατί να μην αρχίσουμε να λέμε «Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς» όλη την ώρα, εκείνη την ώρα που χάνεσαι και λες «Πω, τι θα γίνει, πώς θα γίνει τώρα, φτάνει το τέλος», που λένε μερικοί. Και γιατί να μην λέμε «Θεοτόκη Παρθένη, χαίρετη, χαριτωμένη μέρα», και γιατί να με τους χαιρετισμούς της Παναγίας κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε δύο μέρες, κάθε τρεις, κάθε όμως να υπάρχει αυτό το κάθε. Γιατί λοιπόν εμείς, τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα μας κρατάει και θα μας κρατήσει, να μην το εκμεταλλευτούμε. Έτσι, για τον πιστό άνθρωπο, αδελφή μου, δεν υπάρχει τέλος, αρχή μόνο υπάρχει, αλλά τέλος δεν υπάρχει, διότι η ζωή συνεχίζεται με οποιαδήποτε συνθήκη και θα συνεχιστεί και μετά το τέλος αυτής της πραγματικότητας, την οποία γνωρίζουμε και δεν πρέπει να μας αρέσει, γιατί όντως έχει φτάσει στο σημείο τώρα πλέον ο άνθρωπος να μην θέλει καθόλου τον κόσμο, με τόσες αδικίες, με τόσες ασχήμιες, με τόση κατάντια η οποία έχει έλθει μετά από την παράδοσή μας πλέον, έτσι, γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει παραδοθεί στο διάβολο και ασχολείται καθημερινά με αυτά που θέλει εκείνος. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς λοιπόν. Και μετά αφήστε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας κάνουν κακό, να δούμε αν θα μπορέσουν. Αλλά θέλουν να κάνουμε και μια συμφωνία, γιατί καμιά φορά πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Λοιπόν, υπόσχεση. 100 φορές την ημέρα θα λέω υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς. Πολλές είναι, ούτε 5 λεπτά κρατάει. Αλλά να το λέω, να κάνουμε συμφωνία. Όπως και φυσικά, να μην χαλαρώνουμε, αλλά να κάνουμε και μερικές μετάνοιες. Βλέπετε τώρα. Λέμε και μια φορά εμείς, πανηγυρίες, παρακλήσεις, τι κάνουμε μετάνοιες κτλ. Εντάξει, δεν λέω, μερικές μπορεί να το κάνουν ψεύτικα. Αλλά οι γριές που ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει μετάνοια, υπάρχουν τριών ειδών μετάνοιες, έτσι. Τα έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, η μικρή που κάνει στο σταυρό και κάνει μια μικρή υπόκληση, αυτή που το χέρι σου ακουμπάει μέχρι κάτω και αυτή που
το δόξα πατρί, το κούτελό σου ακουμπάει μέχρι κάτω και ξανασηκώνεσαι και λέγεται Ραφία Μετάνοια. Ξέρουν όμως κάποιες από αυτές τις βριές τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σίγουρα δεν μπορεί όλοι να το κάνουν τυπικά. Γι' αυτό, κατόφορες την ευχή, καμιά μετάνοια μόνοι μας, μη χαλαρώνουμε. Και φυσικά δεν θέλω εγώ και να πω τίποτα άλλο, δεν θέλω και τίποτα άλλο. Να πιάνουμε αυτά που λέμε, η συμφωνία μας να ισχύει, να είναι αντρικές κουβέντες. Και δεν λέω ότι κάποια στιγμή θα το ξεχάσουμε, μπορεί να χαλαρώσουμε, αλλά το μυαλό μας να γυρίζει εκεί, γιατί αδερφοί μου πράγματι μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα, έτσι. Ποια είναι τα αστεία πράγματα, να πει ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, 100 φορές την ημέρα περ Αγία Φωτό και σώσον εμάς. Αλλά μπαίνουν χίλιοι διάβολοι μέσα και μας κάνουν μετά εμάς να απορούμε και να λέμε πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να μην μπορώ να πω περ Αγία Θεωτό και σώσον εμάς 100 φορές την ημέρα. Για να μην πηγαίνουν λοιπόν όλα τσάμπα, για να μπορούμε να συνοηθούμε, για να έχουμε επαφή, κάντε το αυτό, μην τα αφήνετε. Κάντε και παράκληση, κάντε και μετάνοιες, κάντε και την ευχή, πέστε. Και φυσικά δεν είπα να το κάνετε στην πλατεία, αλλά μόνοι σας, ο καθένας ξέρει τι θα κάνει και φυσικά ο Θεός ξέρει για τον καθένα τι θα κάνει. Αυτά λέγονται για να είμαστε σε μια συχνότητα, διότι ξέρετε, δεν είναι η δύναμη του μυαλού σας που θα σας κάνει να με καταλάβετε σε αυτό που σας λέω, αλλά είναι η προσευχή που θα κάνετε, διότι αδερφοί μου, δεν αντιλαμβάνεται ο λόγος του Θεού με τη δύναμη του μυαλού. Αυτά είναι για την υπόλοιπη σοφία, την κοσμική, την επιστημονική. Η δύναμη του Θεού, η δύναμη του λόγου του Θεού είναι πού? Εκεί που εσύ προσεύχεσαι και σε κάνει ο Θεός να καταλάβεις όλα αυτά τα οποία άκουσες και φυσικά να είσαι έτοιμος προ του τέλους. Αυτές τις μέρες, τουλάχιστον, τουλάχιστον, μέχρι το άλλο Σάββατο. Μιλήστε για την Παναγία, διαβάστε για την Παναγία, πείτε καμιά κουβέντα και σε καμιά παρέα. Εκτός ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες από τη ζωή της, έτσι όμορφες και διδακτικές, μέχρι προχθές με ρωτούσε μία, ας πούμε, πότε πέθανε η Παναγία, πόσο χρονών, 59 λέει η παράδοση, πού μοίρασε τα ρούχα της, σε ποιες και τα λοιπά, δηλαδή είναι όμορφο έτσι και ενδιαφέρον, αλλά εκτός αυτού η ζωή της μας βοηθάει πάρα πολύ, διότι εγώ επιμένω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν πάμε καλά είναι η εκτρώση, αδελφοί μου. Η Παναγία στην εποχή της θα έπρεπε να κάνει έκτρωση, διότι όταν συνέλαβε τον Ιησού την είπανε ότι το παιδί είναι νόθρο, έτσι, γιατί δεν είχε πατέρα, και όταν μάλιστα ο Ιωσήφ το άκουσε ότι είναι έγκυση η γυναίκα του χωρίς να την έχει αγγίξει, θα μπορούσε να τη βγάλει στον δρόμο και να την λιθοβολήσουν, έτσι κάναν τότε, όπως τώρα κάνουν στο Ισλάμ κάτω. Όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε, γιατί πάνω απ' όλα ήταν η ζωή του παιδιού. Πάνω απ' όλα ήταν η ζωή, και πάνω απ' όλα φυσικά ήταν η ζωή ενός παιδιού μικρού. Και τα αίτια της καταστροφής, πρώτο τέλος αδελφοί μου, για άλλους είναι ομοφιλοφιλία και για άλλους είναι εκτρώσεις, εσείς πέστε και τα δύο. Αυτές οι δύο φοβερές αμαρτίες που κάνει ο κόσμος είναι η αιτία που θα τελειώσουμε, θα κλείσει το μαγαζί. Και θα είστε σίγουροι ότι θα κλείσει, μην περιμένετε ότι μήπως μείνει ανοιχτό, θα κλείσει το μαγαζί. Και θα είναι σωτηρία που θα κλείσει, γιατί να το πω έτσι διαφορετικά, ένα μαγαζί το οποίο σε βάζει μέσα και σου κάνει ζημιά, όταν το κλείνεις χαίρεσαι και λες δόξα τω Θεώ που έκλεισε και γλίτωσα όλη αυτή τη στρεσογόνο και παθογόνο κατάσταση. Θα δούμε πολλά πράγματα δύσκολα, θα δούμε τη βία έτσι σε όλες τις μορφές της, αλλά επαναλαμβάνω ότι η λύση είναι μία, έτσι, η λύση είναι να έχουμε τα 3-7 που μας άφησε ο Θεός σαν μεγάλη και σπουδαία παρακαταθήκη. Τι είναι αυτά τα 3? Είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Προσπαθήστε, κυρίως την αγάπη. Προσπαθήστε όμως, δεν είπα ότι θα γίνουμε άγιοι αύριο. Να πιστεύετε, να ελπίζετε με πραγματικά γεγονότα, όχι έτσι αόριστα,
δεν αγαπάτε τον εαυτό σας πρώτα. Τα αντερά σας αγαπήστε και μετά αγαπήστε την οικογένειά σας και από εκεί πέρα βλέπουμε. Άρα να μπει λίγο αυτή η διαδικασία, παραδείγματος χάρη μέσα στο σπίτι, να υπάρχει συνεχώς έτσι μια ζήμωση, η οποία ζήμωση τι θα είναι, να αγαπήσω τον άνθρωπό μου περισσότερο παιδί. Και φυσικά τα παιδιά μου μετά και ούτω καθεξής. Και αυτό να ξέρετε θα μας κάνει πολύ δυνατούς, θα μας κάνει αείδητους. Και θέλω έτσι να τελειώσω με μια προσευχούλα σήμερα, αφού πιστεύω ότι σας προκάλεσα αυτό που ήθελα, ποιο είναι αυτό το πράγμα, είναι το καλό πείσμα. Εμείς ακούγοντας όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο δεχτή μου και δεν πάμε καθόλου καλά, ξέρετε, εμείς να πεισμόνουμε και να λέμε εγώ θα πάω καλά όσο μπορώ ρε παιδί μου, θα κάνω κάτι έτσι για τον άνθρωπο, θα κάνω κάτι για την αγάπη του Θεού και θα προετοιμαστώ σίγουρα, διότι να ξέρετε ότι ο μόνος άνθρωπος που θα είναι έτοιμος για το τέλος θα είναι ο άνθρωπος του Θεού. Όλοι οι άλλοι θα νομίζουν ότι το τέλος είναι κάτι άλλο, όλοι οι άλλοι θα περιμένουν το Θεό σαν αντίχριστο και τελικά αντίχριστο θα πάρουν και όχι Θεό και όλοι οι άλλοι θα μπερδευτούν και θα την πατήσουν πάρα πολύ άσχημα, γιατί δεν θα τους πει κανείς ότι αυτός ο κόσμος θα τελειώσει κάποια στιγμή. Όλοι θα τους λένε ότι, και φυσικά πρώτος ο αντίχριστος, θα τους λέει ότι όλα θα είναι καλά, θα τους κάνει παροχές, θα ζουν ωραία και θα νομίζουν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ ο κόσμος. Κυκλοφόρησε μια ταινία τελευταία για τον κατακλυσμό, η οποία είναι εβραϊκής παραγωγής φυσικά, και η οποία δείχνει στο τέλος, αδελφοί μου, ότι σώζεται αυτός ο κόσμος πάλι και ορισμένοι που μπήκαν στις κυβωτούς τις μεταλλικές σώθηκαν. Και αυτό δεν είναι μυαλό, επιτρέψτε μου να πω, διότι η ζωή, η όντως, η πραγματική ζωή δεν είναι εδώ. Εδώ ζούμε μια σχετική εικόνα, θα λέγαμε. Η ζωή, η αληθινή, είναι αλλού. Γι' αυτό εμείς να έχουμε ηρεμία και έτσι να παρακαλάμε τον Θεό κάθε μέρα ή όταν έχουμε ας πούμε αυτή την αγωνία γιατί μας συμβαίνουν αυτά που μας συμβαίνουν και να λέμε Θεέ μου έτσι ηρέμησε την ψυχή μου, την καρδιά μου σήμερα γιατί είπαμε σήμερα αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, όλα αλλάζουν σε μια μέρα μέσα, σε μια νύχτα, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους στη ζωή μας ότι έγινε. Είναι, πώς να το πω έτσι, ένα απλό παράδειγμα. Κοιμάσαι το βράδυ, κοιμάται το ζευγάρι, το πρωί ξυπνάει η γυναίκα και ξαφνικά είναι έγκυος. Δεν είναι ξαφνικά, αλλά όλα τα πράγματα στη ζωή μας ξαφνικά γίνονται, αδελφοί μου. Το έφερα έτσι σαν ένα παράδειγμα. Ή εσείς πέστε ότι κοιμηθήκαμε το βράδυ και το πρωί μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε πέθανε η γιαγιά σου, πέθανε η μάνα σου, πέθανε ο πατέρας σου. Έτσι είναι αυτά. Ξαφνικά γίνονται όλα. Λοιπόν, Θεέ μου, ηρέμησε την ψυχή μου, έτσι. Είναι τόσα πολλά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και δεν μπορώ να τα αποδεχτώ, γιατί τα σκέφτομαι και τρελαίνομαι, έτσι λέει σήμερα ο άνθρωπος, και χρειάζομαι φυσικά τη δύναμή σου για να μπορώ να ηρεμήσω. Διότι, να το πω έτσι όσο μπορώ πιο απλά, δεν παίζεται αυτός ο κόσμος, αδελφοί μου. Δεν πάμε καθόλου καλά, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Αλλά αυτό είναι μια πρώτη στάξιος ευκαιρία να γυρίσουμε στο Θεό. Και φυσικά, χρειάζομαι Θεέ μου την αγάπη σου για να ηρεμήσω και μόνο αυτή μπορεί να με κάνει έτσι δυνατό για να κάνω όλα αυτά που μπορώ, γιατί δόξα τω Θεώ μπορούμε πάρα πολλά πράγματα, αδελφοί μου, να είστε σίγουροι. Καμιά φορά δεν το ξέρουμε, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε πολλά πράγματα να κάνουμε, αλλά έρχεται η ευκαιρία, έρχεται η δοκιμασία, έρχεται το στάδιο και βλέπουμε ξαφνικά ότι κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορούσαμε. Και έχει ο Θεός. Και για όσους έτσι έχουν χάσει κάτι το οποίο θέλαν να έχουν, να μην απελπίζονται, γιατί ο Θεός θα στείλει κάτι άλλο στη θέση του που μπορεί να είναι καλύτερο. Λοιπόν, να είστε γεροί, καλή Παναγία να έχουμε, όπως λέμε, το άλλο Σάββατο θα είναι η εορτή της, της κοιμήσεως του Θεοτόκου και ασφαλώς προσπαθήστε, παρακαλώ, δεν το κάνω για προσωπικούς λόγους, το ξέρετε, να βάλετε μέσα καρδιά αυτά που λέμε, γιατί αλλιώς οι ευκαιρίες δίνονται και κάποια στιγμή θα κάνουμε, θα μας κάνουν μάλλον τον απολογισμό, θα μας πούνε ότι κοίταξε, δεν ξέρω εγώ, 1000-1500 φορές ο Θεός έστειλε ένα μήνυμα στη ζωή σου.
να είτε από αυτόν τον λόγο, είτε από αυτόν τον άνθρωπο, είτε από αυτόν τον άνθρωπο. Τι έκανε, του είχε πει, α, πότε με έστειλε μήνυμα ο Θεός. Μα καλά, δεν θυμάσαι εκείνη την ομιλία που έγινε 8 Αυγούστου του 2015. Δεν θυμάσαι εκείνον τον άνθρωπο που σε είπε το άλλο, δεν θυμάσαι εκείνον που άκουσε στην εκκλησία, δεν θυμάσαι εκείνον που σε είπε έτσι ένας τυχαίος άνθρωπος κτλ. Και εσύ να πεις, α, ναι, έτσι έγινε. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, γερή να είστε, ο Θεός μαζί σας, καλό κουράγιο σε όλα και όσοι είχατε πρόβλημα εδώ με τον ήχο, θα μπορείτε να ακούσετε την ομιλία όταν μαγνητοσκοπημένη θα μπει στην Ορθόδοξη Αγκαλιά, στη σελίδα μας και Παναγία μαζί σας και με το καλό να τη γιορτάσουμε. Αμήν.